αυτή που αρχίσαμε την προηγούμενη Κυριακή με θέμα εξητώντας τη δόξα του Κυρίου. We're continuing on the same series we began last Sunday, seeking the face, the glory of God. Εξητώντας τη δόξα του Κυρίου. Seeking God's glory. Και θα επαναλάβω μερικά πράγματα που είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή για όσους δεν ήσασταν εδώ. I'll repeat some things I said previous Sunday for those who weren't here. Πάμε στον Ιωάννη 14:21. Let's turn to John 14:21. Που είναι ένα από τα κύρια εδάφια αυτής της μελέτης. It's one of the main verses of this study. Hallelujah. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Αλήθεια, πόσες φορές βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες. How many times do we find different excuses? Απλά για να μην κρατήσουμε τις εντολές του Κυρίου. Just so that we don't keep the Lord's commandments. Μα δεν μπορώ, μα είμαι κουρασμένος. I can't, I'm tired. Μα δεν έχω, μα έχω κάτι άλλο να κάνω. I don't have time, I have something μα else to do. Μα δεν νιώθω. I don't feel like doing it. Πόσες φορές στη ζωή μας βρίσκουμε δικαιολογίες. How many times in our life do we find excuses? Και κάποιος είπε, αυτό που θα σας το πω μετά. Αυτό που δικαιολογείς στη ζωή σου είναι σαν να το δικαιώνεις κιόλας. What you excuse in your life is as if you justify it too. Ακριβώς αυτό είναι στα αγγλικά. Και έτσι θέλω αυτόν το πρωινό να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Let's understand this verse in the Word of God this morning. Γιατί ο Κύριος δεν κρίνει το ποιος τον αγαπά από τα πολλά λόγια που θα του πει. Because the Lord will not judge who loves him from the words, many words the individual will say. Αλλά τι λέει? But what does it say? Αυτός που με αγαπά. He that loves me. Είναι αυτός που κάνει τις εντολές μου. Is he that keeps my commandments. Αυτός που έχει τις εντολές μου. He who has my commandments. Και αυτός που φυλάττει τις εντολές μου. He who keeps my commandments. Και τι θα γίνει στον άνθρωπο αυτό που αγαπά τον Κύριο? What will happen to that person who loves the Lord? Μας λέει, εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν. It says, I will love him. Και είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, σίγουρα ο Κύριος μας αγαπά. As we said previous Sunday, surely God loves us. Και αγαπά όλο τον κόσμο. And he loves the whole world. Αλλά θα μας αγαπήσει με μια τέτοια ιδιαίτερη αγάπη. But he will love us with such a special love. Που θα γίνει ξεκάθαρα φανερό σε μας. That it will be clear to us. Και είμαστε τόσο πολύ κοντά στον ερχομό του Κυρίου, αδέρφια μου. And we are so close to the coming of the Lord, my brethren. Δεν υπάρχει άλλο μέρος ασφάλεια πουθενά. There's no other place of safety anywhere. Παρά μόνο μέσα στην παρουσία και στη δόξα του Κυρίου μας. But only in the presence and the glory of God. Δεν μπορεί κανένας να είναι βέβαιος για το επόμενο δευτερόλεπτο της ζωής του. No one can be sure for the next second of his life. Παρά μόνο αν είναι κάτω από την κάλυψη του Άγιου Κυρίου. But only if someone is under μέσα the covering. Το καταφύγιο του Άγιου Θεού μας. In the shelter of our holy God. Και σίγουρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το καταφύγιο. And surely we will enter into that shelter. Όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να κάνουμε. When we do what the Lord tells us to do. Και τι μας λέει για την ημέρα της Κυριακής ή όταν έχουμε συνάθρηση? What does the Lord say about Sunday or when we have a service? Είναι η μέρα του Κυρίου. It's the day of the Είναι Lord. Είναι η μέρα που πρέπει να την ξεχωρίσεις από οτιδήποτε άλλο. It's a day to set apart than any other day. Να θεωρήσεις οτιδήποτε άλλο δευτερεύουσα σημασίας. To consider anything else as secondary priority. Και να βάλεις τον Κύριον πρώτο στη ζωή σου. And put the Lord first in your life. Αμήν. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνουμε ότι πραγματικά αγαπούμε τον Κύριο. Ο Κύριος πρέπει να είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής μας. Και τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να τον γνωρίσουμε.
γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο. The good news is we can get to know him more and more. Μπορούμε να απολαύσουμε στιγμές ουρανού εδώ κάτω στη γη. We can enjoy moments of heaven down on earth. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα στη δόξα του, θέλει να μας βάλει μέσα στην παρουσία του. Because the Lord wants to put us in His glory, in His presence. Και πιστέψτε με, τίποτα μα τίποτα άλλο δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την καρδιά. And believe me, nothing else can satisfy this heart. Γιατί κάποιος είπε μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου υπάρχει ένα θεοσχημάτιστο κενό. Μόνο αυτός μπορεί να το γεμίσει. Because someone said in the heart of every man there is a void by God that only God can fill. Και μπορεί να δοκίμασες οτιδήποτε άλλο. You might have tried anything else. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό παρά μόνο η παρουσία του Κυρίου μας. But nothing else can fill that gap but only the presence of God. Και το δεύτερο εδάφιο που ήταν βασικό στη μελέτη μας ήταν από τον Ιωάννη και πάλι 11:39-42 εδάφια. Another verse that was basic for our study was John chapter 11 verses 39 and 40. Βασικά είναι το 40, αλλά για να καταλάβουμε τι γίνεται είναι η περίπτωση του Λαζάρου. It's the case of Lazarus. Που πήγε ο Ιησούς στον τάφο και λέει ο Ιησούς σηκώσατε τον λίθον. Jesus went to the tomb and said, take away the stone. Και λέει προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντος η Μάρθα. Κύριε, όζει διότι είναι τεσσάρων ημερών. And Martha, Lazarus' sister, said, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Και τι της απαντά ο Κύριος, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού. Jesus said unto her, said, I not unto thee that if thou wouldest believe thou shouldest see the glory of God. Και είπαμε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά πίστεψαν. We saw that in this case they did actually believe. Και πού το ξέρουμε; Γιατί έκαναν αυτό που τους είπε, αποκύλησαν τον λίθο. How do we know that? Because they did what the Lord said. They moved away the stone. Και πραγματικά είδαν τη δόξα του Θεού. And they did see the glory of God. Και είπαμε ότι η πίστη πάντα συνοδεύεται από έργα. And we said that faith always goes together with works. Και κάνοντας αυτό που ο Κύριος τους είπε, by doing what the Lord told them to do, φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. The glory of God was manifested. Και σε αυτή την περίπτωση φανερώθηκε με τη θεραπεία και την ανάσταση του Λαζάρου. In this case it was manifested with the healing and the resurrection of Lazarus. Υπάρχουν πολλές φανερώσεις της δόξας του Κυρίου που αναφέρονται μέσα στο λόγο του. There are many manifestations of God's glory in his word. Φανερώθηκε σαν νεφέλη, φανερώθηκε σαν φωτιά, σαν καπνός. The Lord has manifested as a cloud, as smoke, as fire. Πολλές φορές η δόξα του Κυρίου ήταν τόσο δυνατή που οι ιερείς μέσα στον ναό δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Many times the glory of God was so powerful that the priests could not stand on their feet in the temple. Η δόξα του Θεού είναι πραγματική. The glory of God is true. Όμως όταν μιλάμε για τη δόξα του Θεού, but when we are speaking about the glory of God, πολλοί άνθρωποι το μόνο που σκέφτονται είναι νεφέλη και φωτιά και καπνό. Many people just think of a smoke or a cloud. Όμως όπως είπαμε στην περίπτωση του Λαζάρου, είδαν τη δόξα του Θεού. But as we said in the case of Lazarus, they did see the glory of δεν God. Δεν είδαν όμως, δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι είδαν ούτε φωτιά, ούτε καπνό, ούτε νεφέλη. But the word of God doesn't mention if that they saw either cloud or smoke. Αλλά τι είδαν; Είδαν τα έργα του Θεού, είδαν τη θεραπεία, είδαν την ανάσταση σε αυτή την περίπτωση. What did they see? The works of God. They saw healing and resurrection in this case. Και γι' αυτό μας λέει ο Κύριος Ιησούς, ήρθα για να έχετε ζωή και αυτήν εν αυθονία. And that's why Jesus said, I came that you may have life and that in abundance. Τα έργα του Θεού δοξάζουν τον Κύριο, τον Θεό μας. The works of the Lord give glory to God. Δοξάζουν το δότη της ζωής. Give glory to the giver of life. Και έτσι όλη μας η ζωή, κάθε μέρα της ζωής μας, every day of our life, από την ημέρα που αναγεννιόμαστε και έπειτα, from the day we're born again and after that, θα πρέπει να είναι μια σειρά από φανερώσεις της παρουσίας και της δόξας του Κυρίου. Should be a continuation of manifestation of the presence and the glory of God. Ούτως ώστε ο κόσμος βλέποντας μας να βλέπει τη δόξα του Θεού. So the world by seeing us may see the glory of God.
Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτή τη μελέτη. Something equally important to mention in our study. Είναι ότι μέσα στο λόγο του Θεού βλέπουμε πολλά παραδείγματα της δόξας του Θεού. Is that in the word of God we see many examples of the glory of God? Αλλά βλέπουμε τη δόξα του Θεού να φανερώνεται όχι μόνο για ευλογία. But we see the glory of God manifesting not only for a blessing. Τόσο για ευλογία όσο και για κρίση. But for a blessing as well as a curse, as a judgment. Αμήν. Φανερώθηκε με πολλούς τρόπους η δόξα του Κυρίου. Θέλω να πάμε στο Λεβιτικό. Let's turn ή αν θέλετε σημειώστε απλά το εδάφιο και θα σας το διαβάσω. Λεβιτικό 9, 23 και 24. Note down the verse, Leviticus 9:23-24. Και εισήλθεν ο Μωυσής και ο Αρώνης στη σκηνή του μαρτυρίου και εξελθόντες ευλόγησαν τον λαόν. Και εφάνει η δόξα του Κυρίου εις πάντων των λαών. And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. 24. Και εξήλθεν πύραπεν μπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγεν επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα. Ειδών δε πας ο λαός ηλάλαξαν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. And there came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw. Τι μας λέει σε αυτόν το απόσπασμα? They shouted and fell on their faces. What does it say in this part of scripture? Λέει ότι όλος ο λαός ήταν παρόν. It says that all the people were present. Και ο Μωυσής και ο Αρών βγήκαν από τη σκηνή του μαρτυρίου που είχαν προσφέρει τη θυσία τους. Moses and Aaron went out of the tabernacle where they had offered their sacrifices. Στο 15 εδάφιο μας λέει ότι πρόσφεραν δώρον υπέρ του λαού, το δώρον του λαού περί αμαρτίας. In verse 15 it says they offered the people's offering for sin. Και τι έκαναν μετά? Ευλόγησαν τον λαό. What did they do after that? They blessed the people. Και μας λέει ότι εφανερώθηκε η δόξα του Κυρίου σε όλους. Όλοι μπορούσαν να τη δουν. And it says the glory of God appeared to all people so that everyone could see. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση πώς φανερώθηκε η δόξα του Θεού? In this specific case, how did the glory of God φανερώθηκε σαν φωτιά. It manifested as fire. Πήρ, λέει, από έμπροσθεν του Κυρίου ήρθε και κατέφαγε το ολοκαύτωμα που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο. It says fire came out from before the Lord and consumed the altar. Και όλος ο λαός αλάλαξε και έπεσε κατά πρόσωπο δοξάζοντας τον Κύριο. And then all the people saw and shouted and fell on their faces. Η παρουσία του Θεού ήταν ξεκάθαρα εκεί. The presence of God was evidently there. Και κανένας δεν αφέβαλε ότι αυτό που είδαν ήταν πραγματικά η παρουσία του Θεού. No one doubted whether what they saw was truly the presence of God. Παρόλα αυτά, θα δούμε τι έγινε λίγο πιο κάτω. In spite of all that, let's see what happened further down. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 10, στο Λεβιτικό. Chapter 10 now, Leviticus. Από το 1, verse 1, μέσα σε αυτή την ένδοξη παρουσία γίνεται το εξής περιστατικό. In this glorious presence, this incident occurs. Και λαβώντες οι ιοί του Αρών, Ναδάβ και Αβδίου, έκαστο στο θυμιατήριον αυτού, έβαλον πύρης αυτών και επ' αυτών έβαλον θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον του Κυρίου πυρ ξένων, το οποίο δεν προσέταξεν εις αυτούς. Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Βλέπουμε μια τόσο μεγάλη παρουσία, φανέρωση της παρουσίας του Κυρίου, της δόξας του Κυρίου. We see such a strong manifestation of the glory of God. Και όμως μέσα σε αυτό το ένδοξο σκηνικό, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτά τα δύο άτομα που ήταν σημαντικά άτομα. However, in the midst of all that glory, we see these two people who ήταν were important οι γη people, του Αρών και ήταν ιερείς. Who were the sons of Aaron and they were priests.
Και όταν λέω σημαντικά, ενώ τα τελετουργικά σημαντικά, σημαντική είναι όλοι μπροστά στον Κύριο, ακριβώς το ίδιο. I mean important in their ministry function, because everyone is important to the Lord. Αλλά βλέπουμε αυτούς τους δύο γιους του Αρών να πεθαίνουν μέσα σε αυτό το ένδοξο σκηνικό. But we see these two sons of Aaron dying in this glorious appearing. Και αν δεν γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού, and if we don't know the word of God, αυτό είναι ένα από τα σημεία που σίγουρα θα το παρεξηγήσει κάποιος. This is a point where someone surely will misunderstand. Κάποιος μπορεί να πει, καλά, έκαναν ένα μικρό λάθος, έπρεπε να πεθάνουν. Someone might say they did a small mistake, should they have died? Αυτό όμως δεν ήταν ένα μικρό λάθος. Δεν ήταν άγνοια. But that wasn't ignorance or a small mistake. Και το πιο σίγουρο από όλα είναι ότι ο Θεός μας γνωρίζει, γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας. What's sure is that God knows the depths of our heart. Ο Κύριος γνωρίζει τα κίνητρα της κάθε καρδιάς και είναι πάντα δίκαιος. The Lord knows the motive of every heart and He's always righteous. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όλοι οι πιστοί να το κρατάμε πάντα στην καρδιά μας. This is something that all believers should keep in their heart. Οτιδήποτε και να βλέπεις γύρω σου, οτιδήποτε και να συμβεί, no matter what you see around you, no matter what is happening, ποτέ, ποτέ μη διερωτηθείς και να πεις, μα γιατί, Κύριε. Never wonder and say, why, Lord? Με την έννοια ότι επιρρύπτεις την ευθύνη στον Κύριο. As if you're blaming the Lord for it. Ο Κύριος είναι πάντα δίκαιος. The Lord is πάντα δίκαιος. He's always righteous. Αποκλείεται να κάνει κάποια αδικία. And it's impossible for the Lord to be unrighteous or unfair. Έτσι βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι ο Θεός φανερώνει τη δόξα του με φωτιά από τον ουρανό. So in this case we see the Lord manifesting His glory with fire. Όλος ο λαός αλαλάζει και πέφτει κατά πρόσωπο μέσα στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του. All the people are crying out and falling down on their faces. Και τι κάνουν αυτοί οι δύο νεαροί? What do these two young priests do? Είναι σαν να θέλουν να πάρουν τα πράγματα στα δικά τους χέρια την ώρα της παρουσίας του Κυρίου. It's as if they want to draw the attention to them in the presence of God. Πώς καταλαβαίνουμε ότι η ώρα της παρουσίας του Κυρίου είναι δική του, αποκλειστικά δική του? How many of you understand that the time of the presence of God belongs absolutely? Δεν είναι η ώρα να φανεί ούτε άνθρωπος, ούτε ποιμένας, ούτε κήρυκας, ούτε οδηγός λατρείας, ούτε κανένας, μα κανένας. It's not time for any man, any preacher, any pastor, any worship leader to be up front at that time, drawing the attention to Είναι himself. Είναι η δική του ώρα. It's the Lord's time. Του ανήκει. It belongs to Him. Και δεν χρειάζεται τη δική μας βοήθεια. And the Lord doesn't need our help. Ούτε τη δική μας επέμβαση. Or our interference. Ακριβώς λοιπόν την ώρα που όλος ο λαός είναι μέσα σε κατάνοιξη, σε αλλαγμό, σε δοξολογία, μέσα σε αυτό το πνεύμα της ευλάβειας. At the same time when the people of God are in praise and worship, even conviction in their heart and in reverence, και to the του Lord, αγιασμού που γέμιζε όλον αυτόν τον χώρο εκεί που ήτανε, in holiness that filled that place where they were, αποφασίζουν να πάρουν τα θυμιατήρια τους αυτοί οι δύο. Πιστεύω ήταν νεαροί. They decide to take their censer. Και έβαλαν πυρ, λέει, έβαλαν μέσα αυτό το θυμίαμα. And they put incense in. Inside. Και το πρόσφεραν ενώπιον του Κυρίου. And then they offered it before the Lord. Αλλά αυτό που πρόσφεραν ήταν κάτι το ξένο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. But the word of God says what they offered was something strange. Ήταν κάτι το οποίο δεν τους πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Something that the Lord did not command them to do. Και ξαναλέω, δεν ήταν απλά άγνοια εκ μέρους τους. And again I say this was not just mere ignorance. Ήταν παρακοή. It was disobedience. Ο Θεός όμως, και πάλι το λέω και πάντα θα το λέω, είναι πάντα δίκαιος. And I say again and I will always say that God is fair, righteous. Βλέπει τα κίνητρα της κάθε καρδιάς. The Lord sees the motive of every heart. Βλέπει τις σκέψεις μας. He sees our thoughts. Και είναι δίκαιος όσο βαρύ κάτι και να φαίνεται σε μας.
And he is righteous in spite of how it might not seem so to us. Ίσως με αυτή τους την πράξη ήθελαν να δώσουν την εντύπωση. Maybe by this action they wanted to give the impression. Ότι και αυτοί συνέβαλαν στο να φανερωθεί η παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω, δηλαδή να μοιραστούν τη δόξα του Κυρίου. Maybe they wanted to give the impression that they contributed to the manifestation of the glory of God and wanted their share of it. Και πάλι, το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Θεός είναι δίκαιος. The only thing I know for sure is that God is righteous. Είναι αλάνθαστος σε οτιδήποτε κάνει. And infallible in whatever he does. Θυμάστε την περίπτωση με τον Ουζά. Remember the case of Huzza? Που πέθανε τη στιγμή που πήγε να συγκρατήσει την κιβωτό της Διαθήκης που θα έπεφτε από την άμαξα. Who went to, who stopped the Ark of the Covenant from falling down from the from the chariot. Κάποιος μπορεί να πει, είναι άδικος ο Θεός. Δεν φτάνει που πήγε να συγκρατήσει την κιβωτό της Διαθήκης. Πέθανε επί τόπου. Someone might say God was unfair. Wasn't enough that Huzza tried to keep the ark from falling down? Αυτά φανερώνουν άγνοια του λόγου του Θεού. This shows ignorance of the will of God. Γιατί αν μελετήσουμε λίγα κεφάλαια προηγουμένως. If we study a few chapters before that, οι οδηγίες που έδωσε ο Κύριος, ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς έπρεπε να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης, the directions the Lord gave about how they should carry the Ark of the Covenant, ήταν εντελώς διαφορετικές. Were totally different. Δεν τους είπε ο Κύριος, πάρτε την κιβωτό της Διαθήκης και βάρτε την πάνω σε μια άμαξα. The Lord didn't tell them to put the Ark of the Covenant on a chariot. Αλλά τους είπε, πάνω στους ώμους σας ιερείς θα μεταφέρετε την κιβωτό της Διαθήκης. And he told the priests to carry it on their shoulders. Άρα θα έπρεπε να υπήρχαν, δεν ξέρω, 4-6 ιερείς και να κουβαλάνε την κιβωτό της Διαθήκης πάνω στους ώμους τους. So there should have been there 4 priests carrying the Ark of the Covenant on their shoulders. Τέτοιες οδηγίες τους έδωσε ο Κύριος. That was the directions the Lord gave them. Αλλά οι ιερείς θεώρησαν ότι έχουμε τις άμαξες τώρα, γιατί να κουβαλάμε το βάρος, μπορούμε να την βάλουμε εκεί και η άμαξα θα την κουβαλήσει. And the priest said, now we have the chariots, why do we need to carry the weight? Let's put the ark on the chariot. Πλην αυτές δεν είναι οι οδηγίες του Κυρίου. But those were not the directions of the Lord. Αμήν καταλαβαίνουμε, ο Θεός μας είναι πάντα, πάντα, πάντα δίκαιος. Our God is always, always righteous. Και είναι καιρός να το συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος δεν χρειάζεται τη δική μας βοήθεια. And it's time to realize that the Lord doesn't need our help. Όταν μας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. When the Lord gives us direct. Είναι δίκαιος όταν πέθανε ο Ανανίας και η Σαπφύρα. And when Ananias and Sapphira died, καινή the Lord was righteous. Μιλάμε για Καινή Διαθήκη. That's in the New Testament. Και πέθαναν στα πόδια των Αποστόλων μπροστά. And they died in front of the feet of the Apostles. Γιατί? Why? Γιατί ψεύστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο. Why? Because they lied to the Holy Spirit. Πούλησαν μια περιουσία που είχαν. They sold the property they had. Στο χέρι τους ήταν να πούν, θα κρατήσουμε αυτό το μερίδιο και θα δώσουμε αυτά στο έργο του Κυρίου. It was up to them to keep their share and to decide what to give. Αλλά για να φανούν ότι ήταν καλίδωτες. But to show themselves that they were big givers. Τι έκαναν? What did they do? Είπαν στον Πέτρο, στον Απόστολο Πέτρο, τόσο πουλήσαμε την περιουσία αυτό, τι πουλήσανε και τα φέρανε εκεί. They lied to Peter and said, that's how much we sold this property and they brought the και money. Και θα πει κάποιος, μα για ένα μικρό ψέμα. Someone might say, but for a little lie. Δεν υπάρχει μικρό ψέμα μπροστά στον Κύριο. There is no little lie before the Lord. Δεν υπάρχει μικρό ψέμα στον Κύριο. There is no little lie before the Lord. Ο Κύριος είναι η αλήθεια. The Lord is the truth. Και ψέμα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. And no lie can stand before him. Ποιος είναι ο πατέρας του ψεύδους? Who is the father of lies? Δεν μας λέει του μεγάλου ψεύδους είναι ο διάβολος. He doesn't say he is the father of the big lies. Αλλά λέει ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. But the father of lies. Γεννήθηκε μέσα του το ψέμα. A lie was born in him. Έχει τη φύση του διαβόλου.
he had the nature of the devil. The lie has the nature of the devil. Γι' αυτό και δεν έχει καμία θέση στη ζωή του χριστιανού. That's why lying has no Άρα place δεν υπάρχει in the μικρό life. Και μεγάλο ψέμα. So there's no big and small lie. Άρα ο Κύριος μας ήταν δίκαιος και σε αυτή την περίπτωση. So the Lord was right όπως in και that πάντα. Case too, as always. Αμέν. Ας πάμε τώρα στους αριθμούς. Let's turn to numbers. Και θα δούμε μια άλλη περίπτωση που πάλι φανερώθηκε η δόξα του Θεού. Let's see another case where again the glory of God θα διαβάσω came down. Πρώτα ένα εδάφιο από το 12, το εδάφιο 3 μόνο. I'll just read from ή μάλλον από το 1. Chapter 12. Στους αριθμούς. Numbers 12. Και ελάλησεν η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως. And Miriam and Aaron spake against Moses. Well, κάτι καινούριο. Is that anything new? Αυτό είναι καινούριο. Is this new? Τι ήταν ο Μωυσής και ο Αρών? Who were Aaron, Aaron and Moses? Οι ηγέτες τους. Their leaders. Ελάλησε, η ίδια η αδερφή του μίλησε εναντίον του. Even his sister spoke against him. Και ο Αρών. And Aaron. Και για ποιο λόγο δεν τους άρεσε η γυναίκα που παντρεύτηκε. And why? Because they didn't like the wife he got married to. Αλλά δεν έμειναν μέχρι εκεί. But they didn't stay there. Αλλά έβαλαν και τον Θεό μέσα. But they put God in that too. Και είπαν, μήπως προς τον Μωυσή μόνον ελάλησεν ο Κύριος. And they said, have the Lord indeed spoken only by Moses? Δεν ελάλησεν και προς εμάς. Have he not spoken also by us? Και άκουσεν τούτον ο Κύριος. And the Lord heard it. Anyway, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Θέλω να δούμε το εδάφιο 3 που μας περιγράφει το Μωυσή σε αυτό το απόσπασμα που μιλάμε. Let's have a look now, verse 3 that describes Moses. 3, και ο άνθρωπος ο Μωυσής ή το πράις σφόδρα υπερπάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the τι earth. Τι σημαίνει ότι ήταν πράος ο Μωυσής? Τι σημαίνει είναι κάποιος πράος? Γιατί στις μέρες μας παρεξηγείται αυτό. What does it mean for someone to be meek? Because nowadays σημαίνει this is misunderstood. Ήμερος άνθρωπος, ήταν ταπεινός, ήταν ήπιος, ήταν χαμηλών τόνων που λέμε. Means he was a peaceful man, he was a humble man. Ήταν γλυκός άνθρωπος, ήταν ευγενικός άνθρωπος. He was a sweet man, he was a polite man. Δεν άναβε με την πρώτη σπίθα που λένε. He did not get angry very easily. Και ξέρουμε ότι ήταν ο άνθρωπος που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τον χρησιμοποίησε ο Θεός. We know he was the person who, more than anyone else, God used. Και του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. And spoke to him face to face. Αυτός ήταν ο Μωυσής. That was Moses. Πάμε τώρα στους αριθμούς 20. Let's turn to Numbers 20. Και το απόσπασμα που θέλω να δούμε είναι από το 2 μέχρι το 13. Ίσως δεν διαβάσουμε όλα τα εδάφια για χάρη χρόνου. The part of scripture you want us, would like us to see is from verse 2 to 20, for time's sake. 20, αριθμοί 20 από το 2 μέχρι το 13. 20 from 2 to 13. Και δεν ήτο είδωρ δια τη συναγωγή, είναι μέσα στην έρημο ο λαός Ισραήλ. The people of Israel are in the desert. Και δεν βρίσκουν νερό να πιούν. And there was no water for the congregation. Άρα ποιος φταίει? Σίγουρα ο ηγέτης μας και πάλι. So whose fault is it? Of course our leader. Φυσικά για οτιδήποτε φταίει ο ηγέτης. Of course for anything it's the leader's fault. Δεν ήταν είδωρ, άρα συναθρηστήκαν κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών. There was no water for the congregation and they gathered themselves together against Moses and against Aaron. Και ο λαός ελιδώρη κατά του Μωυσέως και είπων λέγοντες. And the people chode with Moses and spake, saying, ήθε να αποθνίσκομεν, ότε οι αδερφοί ημών απέθανον ενώπιον του Κυρίου, και δια τι αναβιβάσατε τη συναγωγή του Κυρίου εις την έρημον ταύτην, δια να αποθάνουμε εκεί εμείς και τα κτήνη ημών, δια τι αναβιβάσατε ημάς εκ της Αιγύπτου, δια να φέρετε ημάς εις των κακών τούτων τόπων. For, and why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness that we and our cattle should die there,
And wherefore have you made us to come up out of Egypt to bring us into this evil place? Αδελφοί μου, καταλαβαίνετε τι τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος? What did the Lord promise them? Τη γη της Επαγγελίας, που ήταν γη που έρε γάλα και μέλι, λέει. The promised land, the land flowing with milk and honey, it says. Βλέπετε ότι η... Πώς το λέμε στα ελληνικά όταν ενοχοποιούμε κάποιον? Η κατηγορία πάει στον Θεό, μπορεί να μην το λένε άμεσα εδώ, αλλά έμεσα ποιον κατηγορούν. Τι μας έφερες εδώ για να πεθάνουμε μες στην έρημο? They're not actually directly accusing God, but indirectly they're saying, why did you bring us here in the desert? Και λέει, ούτως ο τόπος δεν είναι ούτε για σποράν, σήκων ή αμπέλων ή ροδίων, ούτε υπάρχει νερό να πιούμε. It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates. Neither is there any water to drink. Και φυσικά ο Μωυσής και ο Αρών ήρθαν ενώπιον του Κυρίου. And of course Moses and Aaron went before the presence of the Lord. Για να δουν τι θα κάνουν. To see what they would do. Και λέει εδώ η δόξα, εφάνεις αυτούς η δόξα του Κυρίου. And it says the glory of the Lord appeared unto them. Εδάφιο 7. Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάβε τη ράβδον και συγκάλεσον τη συναγωγή εσύ και ο Αρών ο αδερφός σου και λαλήσατε προς την πέτρα ενώπιον αυτών. Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλεις εκβάλει και θέλεις εκβάλεις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας και θέλεις ποτίσει τη συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. And thou shalt bring forth to them water out of the rock, so thou shalt give the congregation and their beasts. Πάμε στο εδάφιο 10. Και συνεκάλεσε Μωυσής και Αρών τη συναγωγή εμπρός εν της πέτρας και είπε μπρος αυτούς, ακούσατε τώρα εσείς οι απειθείς να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης? Και υψώσας ο Μωυσής τη χείραν αυτού, εκτύπησε με τη ράβδον αυτού την πέτρα δις και εξήλθον είδα τα πολλά και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts too, also. Διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Μωυσής ήταν ο πιο πράος άνθρωπος που υπήρχε στον κόσμο. We read before that Moses was the most meek man on earth. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, but in this case, αγανάκτησε, θύμωσε μαζί με τη συναγωγή. He got mad with the congregation. Και τι έκανε? What did he do? Αντί να μιλήσει στην πέτρα όπως του είπε ο Κύριος, instead of speaking to the rock as the Lord commanded τι έκανε? Πήρε το ραβδί του και χτύπησε δύο φορές την πέτρα. He struck the rock twice with his rod. Και ξέρετε ότι αυτό του στήχησε το να μπει στη γη της Επαγγελίας. And that cost him from entering into the promised land. Παρόλο που ήταν ο εκλεκτός του Κυρίου, although he was the chosen one of God, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ο Θεός μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. He was the one the Lord spoke to face to face. Και τι λέει στο εδάφιο 12. And what does it say in verse 12? Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών, επειδή δεν με εμπιστεύσατε για να με αγιάσετε εμπρός εν των ιών Ισραήλ, δια τούτων εσείς δεν θέλετε φέρει τη συναγωγή ταύτην εις τη γη την οποία έδωκα εις αυτούς. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring the congregation into the land which I give them. Τι βλέπουμε εδώ? Έγινε θαύμα τελικά? Did the miracle occur after all? Ναι. Η πέτρα έδωσε νερό. The rock gave water. Έγινε θαύμα σε αυτή την περίπτωση. There was a miracle in this case. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός ήταν ευχαριστημένος με αυτό που έγινε. But that doesn't mean that God was pleased with what happened. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν αγιάστηκε μπροστά στα μάτια του λαού. That was because the Lord was not sanctified in the eyes of the people. Τι σημαίνει δηλαδή δεν αγιάστηκε? Και λίγο αργότερα θα δώσουμε και τον ορισμό της λέξης δοξάζω και δόξα και αγιασμός και όλα αυτά και θα τα συνδέσετε μαζί. What does it actually mean to be sanctified in the presence of the people? And later on we'll give the terms of the word glory, praise. Τι σημαίνει δεν με αγιάσατε?
What does it mean you did not sanctify me? Δεν με ξεχωρίσατε. You did not separate me. Δεν με κάνατε να φανώ, να διακριθώ σαν ο μοναδικός. You did not make me separate me to appear as the only one. Ο Θεός είπε απλά στο Μωυσή, μίλησε στην πέτρα. God just told Moses to speak to the rock. Δεν χρειαζόταν τη δική του βοήθεια. He didn't need his help. Ή τη δική του επέμβαση για να δοξαστεί. Or for his interference for him to be glorified. Όμως ο Μωυσής σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ανάμειξε τον εαυτό του μέσα και πήρε τη ράβδο του και χτύπησε την πέτρα. But Moses in that case took responsibility and took the rod and hit the rock. Δεν ξέρω γιατί το έκανε, ίσως αγανάκτησε, ίσως θύμωσε ο άνθρωπος με τον λαό. Probably he got frustrated with the people and that's why he did it. Σίγουρα θύμωσε, γιατί τους λέει, ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε, να σας εκβάλουμε είδωρο από την πέτρα αυτή. Surely he got mad because he said, listen to me, you stubborn people. Ήταν σοβαρό αυτό που έκανε ο Μωυσής. Was what Moses did serious? Για να του στοιχήσει τη γη της Επαγγελίας, σημαίνει ότι μπροστά στα μάτια του Κυρίου ήταν όχι σοβαρό απλά, πολύ σοβαρό. For this to cost him the promised land, it wasn't just something serious, it was very serious. Γιατί δεν αγίασε, δεν ξεχώρισε τον Κύριο, τον Θεό ενώπιον του λαού. Because he did not separate the Lord before the people, sanctify the Lord. Δεν τον ξεχώρισε σαν τον μοναδικό. Did not sanctify him as the only one. Και να κάνει απλά αυτό που ο Κύριος του είπε να κάνει, ταπεινά. And do just what the Lord told him to do, humbly. Άφησε τα αισθήματα του. But he allowed his feelings να μπουν στη μέση. To get in the way. Και έτσι αυτό το πράγμα στήχησε στον Μωυσή τη γη της Επαγγελίας. And this cost Moses the promised land. Ήταν σαν να ο Μωυσής θα έκανε κάτι σε αυτή την περίπτωση. It was as if Moses was about to do something in this case. Αντί να τραβήξει στην άκρη και απλά να στρέψει τα μάτια του λαού προς τον Άγιο Θεό. Instead of stepping back and turning the eyes of the people και towards the Lord. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα σε μας. And that's an important lesson to us. Γιατί σε κάθε τι που κάνουμε ο Κύριος πρέπει να ξεχωρίζει. Because in everything we do, the Lord. Αυτός είναι που πρέπει να λαμβάνει τη δόξα. Must receive all the glory. Όχι 50%, ούτε 60, ούτε 70, ούτε 95% της δόξας. Not 50 or 60 or 70% of the glory. Αλλά όλη η δόξα. But all the glory. 100% της δόξας πρέπει να πηγαίνει στον Άγιον Κύριο. 100% of the glory. Γιατί ο λόγος του μας λέει ότι ο Κύριος δεν θα μοιραστεί τη δόξα του με κανένα. Because the word says he will not share his glory with no one. Άλλο είναι το ότι μας λέει θα απολαύσουμε τη δόξα του. It's one thing for us to enjoy his glory. Και άλλο να προσπαθούμε να πάρουμε λίγη από τη δόξα πάνω μας. And that another thing to take some of the Lord's glory on us, for us. Είναι πολύ σοβαρό για τον Κύριο. It's very serious for the Lord. Και είναι κάτι που φαίνεται πολύ σε πολλές εκκλησίες στις μέρες μας. And this is something very evident in many churches nowadays. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. It's time to understand that without the Lord we can do absolutely nothing. Και να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα και χωρίς εμάς. And to understand that the Lord can do everything even without us. Δεν είναι ο Κύριος που μας χρειάζεται, αλλά εμείς τον έχουμε απόλυτη ανάγκη. It's not the Lord who needs us, but we need the Lord desperately. Ας μάθουμε να του δίνουμε τη δόξα που δικαιωματικά του ανήκει. Let's learn how to give him the glory that is due unto him. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία με το γαϊδουράκι που πήρε τον Ιησού μέσα στα Ιεροσόλυμα. This reminds me of the story of the donkey that took Jesus into και έβλεπε τον κόσμο να αλλάζει και να βάζει τα ενδύματα του κάτω για να περάσει το γαϊδουράκι. And he saw the people putting their clothes down for this donkey to ride along. Και νόμιζε το γαϊδουράκι ότι τα έκανε για αυτόν. And the little donkey thought that all that was for him. Πρέπει να είμαι πολύ σπουδαίο γαϊδουράκι για να αλλάζουν όλοι για μένα, για να βάζουν τα ρούχα τους κάτω, να πατήσω, να περάσω. And he said, surely I should be an important donkey for everyone to put their clothes for me to. Η δόξα δεν ήταν για το γαϊδουράκι.
But the glory η δόξα ήταν για τον Κύριο των Κυρίων που ήταν επάνω στο γαϊδουράκι. The glory was not for the donkey, but for the Lord of Lords. Και καλά είναι και εμείς να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. And we better have our eyes open. Γιατί όλη η δόξα πρέπει να πηγαίνει στο Βασιλιά των Βασιλιάδων, στον Κύριο των Κυρίων. All the glory needs to go to the King. Δεν είσαι εσύ που παίζεις, εσύ που ψάλλεις, εσύ που μιλάς. Δεν είσαι εσύ που πρέπει να φανείς. It's not about you who is singing, who preaching or doing whatever. It's not you who should be showing up. Αλλά είναι ο Κύριος που αλλάζει καρδιές. But it's the Lord who changes hearts. Είναι ο Κύριος που αγγίζει ζωές. It's the Lord who touches lives. Και καλά κάνουμε να μην παίρνουμε καμία πίστοση επάνω μας για το τι κάνει ο Κύριος. And we better take no credit for what the Lord is doing. Όλη η δόξα, 100% ανήκει στον Κύριο. All the glory, 100% belongs to the Lord. Όταν ο Κύριος σε θεραπεύει, when the Lord heals you, μη δίνεις τη δόξα ούτε στο γιατρό, ούτε στην καλή σου διατροφή. Don't give the glory to the doctor or to your good nutrition. Ούτε στο πόσο πολύ προσεκτικός είσαι με την υγεία σου. Or to the fact that you're very careful with your health. Ούτε ακόμα και σε αυτόν που προσευχήθηκε για σένα. Or even to the person who prayed for you. Η δόξα ανήκει στον Άγιον Κύριο. The glory belongs σε κανέναν άλλο. To no one else. Θέλω να πάμε τώρα πολύ γρήγορα στον ορισμό της δόξας του Θεού. Let's go to the definition of the glory of God. Και πήρα μερικές σημειώσεις από ένα άρθρο που είχα διαβάσει πιο παλιά. These notes are from a person that I had read, his notes, an article I read. Πηγαίνετε μαζί μου, θέλω να δείτε αυτό το εδαφείο, στον Ισαΐα 6. Turn with me to Isaiah 6. 3. Ισαΐας 6, 3. Verse 3. Συγγνώμη, ας το πάρουμε από το εδάφιο 2. Let's take it from verse 2. Άνωθεν αυτού ίστανδον σεραφείμ ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον με τας δύο εκάλυπτεν το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτεν τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. 6:3. Ισαΐας. Ναι, από το 2 διαβάσαμε. Το 3 είναι το εδάφιο μας. Ναι. Isaiah 6 verse 2. Above it stood the seraphims, each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Είναι μια σκηνή όπου βλέπουμε τα σεραφείμ να είναι μπροστά στην παρουσία του Άγιου Θεού. It's a scene where we see the seraphims being before the presence of God. Και τι βλέπουμε να κάνουν. What do we see them doing? Εδάφιο 3. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. And verse 3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος. What did they say? They said, Holy, holy, holy is the Lord. Ο Κύριος των δυνάμεων. Προσέξτε το για την επόμενη έκφραση. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. And notice the next part, the whole earth is full of his glory. Δεν θα έπρεπε να λέει πάσα η γη είναι πλήρης της αγιότητας αυτού. Shouldn't it have said the whole earth is full of his holiness? Αυτό θα περιμέναμε να λέει. That's what we would expect. Κι όμως λέει πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. However, it says the whole earth is full of his glory. Κρατήστε το και θα το συνδέσετε αφού σας δώσω ακόμα μερικά στοιχεία. Keep that and we'll connect that later. Τι σημαίνει άγιος? What does holy mean? Σημαίνει ξεχωριστός. Means separated. Σημαίνει κανένας σαν αυτόν. Means there is no one like κανένας him. Στο δικό του επίπεδο. No one that comes up to his level. Κανένας στο επίπεδο της άπειρης τελειότητας του. No one can rise up to his infinite perfection. Κανένας στο επίπεδο της άπειρης μεγαλοσύνης του. Or to the level of his infinite majesty. Κανένας στο επίπεδο της άπειρης. Τι σημαίνει άπειρος? Που δεν τελειώνει ποτέ. Infinite. Για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει την λέξη. Never ends. Κανένας στο επίπεδο της άπειρης αξίας του. No one can rise up to his infinite value. Κανένας στο επίπεδο της άπειρης δικαιοσύνης του. And no one can match his infinite, just η αγιοσύνη, ο αγιασμός είναι η φύση του Κυρίου μας, είναι το ποιος είναι.
Holiness, righteousness is who God is. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η δόξα του Κυρίου είναι η φανερωμένη ομορφιά, μεγαλειότητα της αγιοσύνης του Κυρίου. So we can say that the glory of God is the manifested beauty and majesty of the holiness of God. Αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, να το εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι η δημοσιοποίηση της αγιότητας του Κυρίου. If we can put it this way, it's going public of His holiness. Αμήν, είναι η δημοσιοποίηση της αγιότητας του Κυρίου, η φανέρωση δηλαδή της αγιότητας του Κυρίου. The public manifestation of the holiness of God. Και σε αυτό το άρθρο έδινε τον εξής ορισμό. And in this article there was the following definition. Που πιστεύω ότι πολύ καλά αντανακλά σε αυτό που πραγματικά είναι η δόξα του Κυρίου. And I believe it reflects perfectly what the glory of God actually is. Η δόξα του Θεού, λέει, είναι η άπειρη ομορφιά, ο πλούτος της φύσης και του χαρακτήρα του, η μεγαλοσύνη του αγιασμού και της πολλαπλής τελειότητας του Θεού. He said, the glory of God is the infinite beauty and greatness of God's manifold perfections. Αμήν, αυτό πιστεύω τα καλύπτει όλα. I believe this covers it all. Δόξα στον Άγιο Κύριο. Ένα άλλο σημείο που μου άρεσε σε αυτό το άρθρο ήταν κάτι που έλεγε για τον Ψαλμό 19. Another thing in this article was something about Psalm 19. Το εδάφιο 1. Verse 1. Είναι ωραίος όλος αυτός ο Ψαλμός. Κάποια στιγμή διαβάστε τον στο σπίτι. Ψαλμός 19. This is a beautiful psalm. You can read it at home. Psalm 19. Θα δούμε όμως το εδάφιο 1. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. The heavens declare the glory of God and the firmament sheweth His handiwork. Ας δούμε και το 11. Όλος ο ψαλμός είναι πολύ ωραίος, αλλά μερικά πράγματα ξεχωρίζουν. The whole psalm is very beautiful, but some parts just pop out. Στο εδάφιο 11 λέει, ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών, εννοεί των εντολών του Θεού, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Verse 11, moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Αδερφοί μου, τι άλλο θέλουμε να μας πει ο Κύριος για να καταλάβουμε ότι το να τηρούμε τις εντολές του είναι όφελος. What else do we need for us to hear, to understand that to do the Lord's commandment είναι is for our benefit? Εμάς. Η στην τήρηση, λέει, των εντολών μου, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. In the keeping of my commandments, there is a great reward. Πάμε όμως ξανά στο εδάφιο 1. Let's go back to verse 1 again. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα να αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. The heavens declare the glory of God and the firmament sheweth His handiwork. Με άλλα λόγια, ο Θεός φωνάζει μέσα από το σύμπαν για να πάρει την προσοχή μας. In other words, the Lord is crying out His voice through the universe to take our attention. Φωνάζει μέσα. Φωνάζει μέσα από τους ουρανούς, φωνάζει μέσα από τα σύννεφα, μέσα από τον ορίζοντα. He's crying through the heavens, the horizon. Μέσα από τους πλανήτες και τα αστέρια φωνάζει ο Κύριος, «Ημέν δόξος Θεός». Through the planets and the stars, and He's crying out, I'm «Ημέν δόξος Θεός». I'm a glorious God. Ανοίξετε τα μάτια σας και δείτε ότι «Ημέν δόξος Θεός». Open up your eyes and see I'm a glorious Όλη God. Όλη η γη είναι πλήρης της δόξας του Θεού. All the earth is full of the glory of God. Αλλά τι γίνεται, ο Θεός του κόσμου. Τούτου. But what happens is that the God of this world ετύφλωσε, λέει, τους οφθαλμούς του κόσμου για να μην επιλάμψει το φως του Ευαγγελίου. Has blinded the eyes of people who don't believe so that the gospel will not shine to them. Εμείς όμως, σαν πιστοί, θα πρέπει να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε τη δόξα του Θεού. As believers, we need to acknowledge and see the glory of God. Γιατί όλα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, για όσους έχουν μάτια να βλέπουν. Because everything points to that direction for those who have eyes to see. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που
Το κυριότερο χαρακτηριστικό θα μπορούσαμε να πούμε είναι η πίεση που υπάρχει από όλες τις πλευρές. Unfortunately, we live in a society where the main thing we see is pressure from every side. Σε όλους τους τομείς, από τη στιγμή που ένα μωρό θα πάει στο σχολείο, αρχίζει η πίεση. Even from a young age, from school, there is pressure to a child. Από τα μαθήματα, από τους άλλους μαθητές δίπλα του, από τα πάντα υπάρχει πίεση σε κάθε ηλικία που ζει κάποιος. There's pressure from lessons, from friends, from a young age. Για κάποιο μεγάλο υπάρχει πίεση να δουλέψει, να προσφέρει, να φέρει τα προς το ζήν μέσα στο σπίτι του. For a grown up, there is pressure to provide for him, for και his family. Και γενικά κινούμαστε μέσα σε μια κοινωνία που όλα προσπαθούν να μας πιέσουν. And we're moving in a society where everything is trying to cause pressure to αυτό us. Και το μόνο που θα μπορέσει να μας κρατήσει όμως στο σωστό δρόμο, the only thing that will keep us in the right track, είναι οι σωστές προτεραιότητες. Are the right priorities. Πηγαίνετε μαζί μου στον Ψαλμό 16. Let's go together to Psalm 16. Εδάφια 8 και 9. Verses 8 είναι and 9. Καλό να βάζεις το Λόγο του Θεού μπροστά στα μάτια σου. It's good to put the Word of God before your eyes. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τη Βίβλο μας μαζί μας. That's why it's important for us to have our Bible with us. Ενώπιον μου ήχον τον Κύριο διαπαντός. Ψαλμός 16, εδάφια 8 και 9. Psalm 16, verse 8 and 9. I have set the Lord always before me. Ενώπιον μου ήχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για ποιο λόγο, δια να μη σαλευθώ. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Όταν ο Κύριος είναι ενώπιον σου, δεν πρόκειται να σαλευθείς. When you have the Lord on your, before you, you will not be moved. Εννέα. Δια τούτον εφράνθην η καρδία μου και η γαλλίασεν η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. Μόνο πάνω στον Κύριον υπάρχει ανάπαυση και υπάρχει ελπίδα. Only in the Lord is there comfort and hope. Ψαλμός 63. Psalm 63. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ψαλμός που τον έγραψε ο Δαβίδ. We all know this is a psalm of David. Και πότε τον έγραψε ο Δαβίδ? When did David write it? Μας το λέει στην πρώτη γραμμή, λέει ψαλμός του Δαβίδ ότε βρίσκεται εν τη ερήμο Ιούδα. It says it in the first verse, a psalm of David when he was in the wilderness of Judah. Δεν ήταν πάνω στο μαλακόν του καναπέ ο Δαβίδ όταν έγραψε αυτόν τον ψαλμό. Jesus, excuse me, David was not on his couch in his home when he wrote this psalm. Αλλά ήταν κυνηγημένος μέσα στην έρημο. But he was being chased in the desert. Και τι λέει εδώ? What does it say here? Πάει με όλο του το είναι μπροστά στον Κύριο. He goes before the Lord with all his being. Και λέει, Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψάει η ψυχή μου, Κύριε, σε ποθεί η σάρκα μου σε αυτήν την έρημη και ξερή και άνυδρη γη. And he says, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Για να βλέπω τη δύναμη σου και τη δόξα σου όπως σε είδα στο αγιαστήριο. Είχε εμπειρία ο Δαβίδ με την παρουσία του Κυρίου. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary, David had an experience with the glory of God. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή, τα χείλη μου θέλουν στη στέπενη. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Αυτό είναι απάντηση και για σένα που βρίσκεσαι σε έρημο, ίσως, αυτή τη στιγμή. This is an answer for you if you're found in a desert right now. Είτε σε έρημο προβλημάτων είσαι στο γάμο σου. Either that desert is problems in your marriage, είτε μια αρρώστια, or a sickness, είτε τα οικονομικά σου, or that's your, maybe it could be your finances, οποιοδήποτε πρόβλημα και να σε έχει βάλει μέσα σε αυτήν την έρημο, no matter what problem has put you in that desert, η απάντηση είναι ίδια. The answer is the same. Να διψάσεις την παρουσία του Κυρίου. To thirst for the presence of God. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. In the presence of God. Που τελικά τι είναι η παρουσία του Κυρίου, τι είναι η δόξα του Κυρίου. So, what is the glory of God after all, το είπαμε με έναν πιο πολύπλοκο ορισμό.
We gave it a more complex definition. Αλλά τώρα θα το πούμε με τρεις απλές λέξεις τι, από τι συνίσταται η δόξα του Κυρίου. Let's define the glory of God from what it consists with three simple words. Είναι η παρουσία του Κυρίου. It is the presence of God. Είναι η δύναμη του Κυρίου. It is the power of God. Και είναι η αγαθότητα, η καλοσύνη του Κυρίου φανερωμένη. And it's the manifested goodness of God. Αυτό είναι η δόξα του Κυρίου. That's the glory of God. Αμήν. Άρα σε οποιαδήποτε έρημο και να είμαστε, so no matter in what desert we are, η λύση είναι μία. The solution is one. Η δόξα του Κυρίου να φανερωθεί. The glory of God to be manifested. Και λέει πιο κάτω, ούτω θέλω σε ευλογία τη ζωή μου, εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα χέρια μου σε σένα. Verse 4, thus will I bless thee while I live, I will lift up my hands in thy name. Στο εδάφιο 6, όταν σε θυμώμαι, επί της στρωμνής μου, πάνω στο κρεβάτι μου, σε σένα μελετώ εν τες φυλακές της νυχτός. And 6, when I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Και μας λέει για ποιο λόγο θα το κάνεις. Στο 7, επειδή εστάθεις βοήθειά μου. And it says why he does that in verse 7, because thou hast been my help. Ξέρει ο Δαβίδ, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπειρία με τον Κύριο. David knew it wasn't the first time he had an experience. Αναγνωρίζει ότι ήταν η βοήθεια του σε τόσες άλλες περιπτώσεις. And he acknowledges it was the Lord's help in many other occasions. Γι' αυτό τον λόγο υπό τη σκιά των πτερήγων σου θέλω χέρι, Κύριε. Therefore in the shadow of thy wings will I rejoice, Τι σημαίνει εξητώ τον Θεό, αδέρφια μου? What does it mean to seek God? Σημαίνει αναπτύσσω μια σχέση τόσο σημαντική μαζί του. It means I develop such an important relationship with him. Μια μοναδική, μια πολύ προσωπική σχέση μαζί του. A very personal and unique relationship. Σημαίνει ότι γίνεται για μένα το οξυγόνο της ζωής. It means it becomes for me the oxygen of life. Σημαίνει ότι γίνεται αυτό χωρίς το οποίο δεν μπορώ να ζήσω. Something that I can't live without. Και θα κλείσω με μια ιστορία που διάβασα κάπου. I'll close with a story I read somewhere. Κάποιος είπε ότι ήταν ο φιλόσοφος Σοκράτης σε μια παραλία, περπατούσε μέσα στο νερό. Someone said that the philosopher Socrates was walking on a beach on coast. Από καιρό τον ακολουθούσε κάποιος νεαρός. And for a long time a young person was following him. Και του έλεγε, Σοκράτη, μπορώ να γίνω μαθητής σου, θέλω να γίνω μαθητής σου. He said, Socrates, I want to be your disciple. Και του το έλεγε συνεχόμενα και συνεχόμενα. And he said that, he told him again and again. Θέλω να γίνω μαθητής σου. I want to be a disciple of yours. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα ήταν στην παραλία και περπατούσε μέσα στο νερό. That day he was in the water, actually walking in the water. Όχι στην άκρη, λίγο πιο μέσα. Not on the edge, but in the water, in the sea. Και ο νεαρός τον ακολούθησε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό. The young man followed him in the sea, in the water. Και του έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορώ, θέλω να γίνω μαθητής σου, Σοκράτη. Σοκράτης ήταν και ο παπάς μου. The same thing. Socrates, I want to be your disciple. Και ο φιλόσοφος, χωρίς να του πει λέξη, τον αρπάζει. And the philosopher, without saying a word, grabbed hold of him. Και τον βάζει κάτω από το νερό. And dipped him under the water. Μέχρι που δεν αντέχει άλλο, τον έβλεπε ότι δεν αντέχει άλλο. Until he couldn't hold his breath anymore. Τον έβγαλε πάνω από το νερό λέγοντάς του. And he took him out of the water and he told him. Όταν ποθήσεις την αλήθεια, όσο ποθείς τον αέρα αυτή τη στιγμή, μπορείς να γίνεις μαθητής μου. When you desire the truth as much as you desire air right now, then you can be my disciple. Τώρα δεν ξέρω πόσο αληθινή ή αν ήταν αληθινή αυτή η ιστορία ή ήταν παράδοση. I don't know whether this story was true or just a tradition. Αλλά κρύβει ένα μεγάλο δίδαγμα για μένα. There is a great teaching for me in this. Πιστεύω και για σένα. And for you, I believe. Γιατί αν για να ακολουθήσει κάποιος τις φιλοσοφίες του Σοκράτη, έπρεπε να το ποθήσει με όλο του το είναι, όπως
ποθεί τον αέρα τη στιγμή που πνίγεται. Because for someone to follow the philosophies of Socrates as much as he desires the air that he breathes. Πόσο μάλλον εμείς που ακολουθούμε τον ζωντανό Θεό πρέπει να τον ποθήσουμε. How much more for us who desire the living God, we need to. Πρέπει να διψάσουμε για την αλήθεια του λόγου του Κυρίου. And to thirst for the truth of the Word of God. Να διψάσουμε για τον ζωντανό Κύριο. To thirst for the living God. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει. Because our Lord Jesus Christ says. Εγώ είμαι η οδός. I am the way. Εγώ είμαι η αλήθεια. I am the truth. Διψάς την αλήθεια σήμερα; Are you thirsty for the truth today? Εγώ είμαι η ζωή, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς. I'm the life, Jesus said. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο πόθος της ζωής μας. So that should be the passion of our life. Να δούμε, να γνωρίσουμε, να ζήσουμε μέσα στη δική του δόξα. To know and to get to know the Lord and live in His glory. Μέσα στη δύναμη και στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στην καλοσύνη του Θεού μας. The Lord's strength in goodness and presence. Όλη η δόξα του ανήκει. All glory belongs Όλη to Him. Η δόξα δικαιωματικά ανήκει στον Άγιο Κύριό μας. All the glory rightfully belongs to the Lord. Δώσε του αυτήν την δόξα. Give Him that glory. Ας το κάνουμε αυτήν την ώρα. Let's do it right now. Ας έρθουμε εδώ μπροστά. Let's come in front. Κι αν για τον Σοκράτη για να τον ακολουθήσει κάποιος έπρεπε να διψάσει την αλήθεια. And if someone to follow Socrates needed to thirst for the truth. Πόσο μάλλον για τον Άγιο Θεό μας. How much more for our holy God. Πρέπει να διψάσουμε και να πεινάσουμε την αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. We need to hunger and thirst for the truth. Πρέπει να τον διψάσουμε και να πεινάσουμε για αυτόν. Σαν το οξυγόνο που υπάρχει που το έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. To hunger and thirst for Jesus as the oxygen that we need. Halleluja. Και μόνο μέσα στην Άγια Παρουσία, μέσα στην Άγια Δόξα του Κυρίου. And only in the holy presence of God. Μπορούμε να βρούμε ανάπαυση. Can we find rest? Μπορούμε να βρούμε ασφάλεια. We can find safety. Halleluja.